Ξεκινώ διαβάζοντας ένα απόσπασμα από τις θεωρίες για την υπεραξία του Μάρξ. Αυτό το απόσπασμα το διαβάζω γιατί είχα πρόθεση και έχω ακόμα να εξηγήσω κάτι εικαστικό για να περάσω στο θέμα της ιδεολογίας έτσι. Λέει ο Μάρξ το εξής. Για να εξετάσει κανείς τη σχέση ανάμεσα στην πνευματική παραγωγή και στην υλική παραγωγή, είναι πριν απ' όλα απαραίτητο αυτή την ίδια την τελευταία να την αντιληφθεί όχι σαν γενική κατηγορία, αλλά σε μια καθορισμένη ιστορική μορφή. Έτσι, λόγου χάρη, στον κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής αντιστοιχεί ένα άλλο είδος της πνευματικής παραγωγής από εκείνο που αντιστοιχεί στο μεσαιωνικό τρόπο παραγωγής. Αν την ίδια την υλική παραγωγή δεν την δούμε στην ειδική ιστορική της μορφή, είναι αδύνατο να κατανοήσουμε το καθορισμένο εκείνο που υπάρχει στην αντίστοιχη με αυτήν πνευματική παραγωγή και την αλληλοεπίδραση και των δύο. Ήθελα να σας δείξω, και όσοι είστε κοντά μπορεί πιθανόν να υποψιαστείτε, όλοι όμως είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι όλοι ξέρετε αυτόν τον πίνακα για τον οποίο θα αναφερθώ. Είναι, ο πίνακας είναι η ταφή του κόμιτα του Οργκάθ, του Ελ Γκρέκο, ένα έργο που ζωγραφίστηκε την περίοδο 1586 έως 1588. Το έργο αφορά σε έναν θρύλο στα μέσα του 14ου αιώνα, ο οποίος λέει ότι ο Γκονζάλο Ρουίθ, κόμις του Οργκάθ, ακόμα δεν είχε πάρει τον τίτλο, αλλά μετά από λίγο έγινε κόμις στην περιοχή του Οργκάθ, ετάφη με τιμές από τον Άγιο Στέφανο και τον Άγιο Αυγουστίνο, επειδή είχε κάνει πάρα πολλές αγαθοεργίες στη ζωή του. Έχει σωθεί ένα συμβόλαιο το Μάρτιο του 1586, στις 12 Μαρτίου, όπου αναφέρεται στο συμβόλαιο αυτό, αναφέρεται η σχέση, η σύμβαση μάλλον, που υπέγραψε ο Ελ Γκρέκο για να ζωγραφίσει το έργο αυτό στην εκκλησία του Αγίου Θωμά, της οποίας ο Εφημέριος του παρήγγειλε αυτό το έργο και που είχε την πρόθεση ο Γκρέκο να το τελειώσει, να το ολοκληρώσει μέχρι τα Χριστούγεννα του 1588. Η ιστορία του θέματος είναι η εξής. Πρώτον, σημειώνω ότι έχουμε καταγραφή ενός συμβολαίου, δηλαδή έχουμε μία νομική σχέση όπου καθορίζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς του έργου που ανήκει στον καλλιτέχνη ως παραγωγή, αλλά που εκχωρείται σε αυτόν ο οποίος θα το χρησιμοποιήσει, στην εκκλησία δηλαδή, ως χρήση. Πέραν αυτού όμως, αυτό που με ενδιαφέρει είναι το εξής. Αν δείτε, αν υποψιαστείτε ότι βλέπετε, εν πάση περιπτώσει, αυτό τον πίνακα, θα δείτε ότι χωρίζεται σε δύο μέρη. Έχει ένα μέρος κάτω, το κάτω μέρος, που είναι το σώμα, η σωρός του κόμη, οι δύο Άγιοι εκατέρωθεν, οι οποίοι φροντίζουν την ταφή του, ο Εφημέριος και τα άλλα μέρη της εκκλησίας, δύο μοναχοί, ένας του τάγματος του Αγίου Αυγουστίνου και ένας φραγκισκανός μοναχός. Μάλιστα, αυτός που είναι στο τάγμα του Αγίου Αυγουστίνου είναι γυρισμένος προς τον φραγκισκανό μοναχό και προφανώς του λέει ορισμένα πράγματα για την σημασία της ταφής και του ανθρώπου, του στισορού μάλλον, που θάβεται αυτή τη στιγμή. Και γύρω-γύρω είναι μια σειρά προσώπων που είναι διάσημες, γνωστές προσωπικότητες της εποχής, τραπεζίτες, άνθρωποι που έχουν τίτλο, φίλοι και δάσκαλοι του Ελ Γκρέκο. Ο πέμπτος από τα αριστερά είναι ο μόνος ο οποίος κοιτάει το κοινό,
είναι ο ίδιος, είναι προσωπογραφία του ίδιου του Ελ Γκρέκο. Δηλαδή, κανένας δεν κοιτάει το κοινό, εκτός από τον ζωγράφο. Ήταν ένα ιδίωμα της ζωγραφικής. Σας θυμίζω και τον πίνακα του Βελάσκεθ Λας Μενίνας, όπου ο ζωγράφος θέλει να δείξει το πρόσωπό του, να δείξει ότι αυτός παρατηρεί την πραγματικότητα. Και εδώ κάτω αριστερά είναι ο μικρός γιος, ο Χόρχε Μανουέλ, ο γιος του Γκρέκο, από την τσέπη του οποίου εξέχει ένα χαρτί, το οποίο χαρτί γράφει πάνω την ημερομηνία 1578, που προφανώς είναι η ημερομηνία γέννησής του, και ακριβώς μπροστά του είναι ο πίνακας, ένας πίνακας του Γκρέκο, είναι ο πίνακας του Αγίου Στεφάνου, που στην ουσία ο ζωγράφος δείχνει τι πρόκειται να ακολουθήσει, τι μεταβολές θα έχει η τέχνη του. Αυτό, εν πάση περιπτώσει, είναι το ένα κομμάτι. Το πάνω μέρος του πίνακα είναι ένας άλλος κόσμος. Στο κέντρο μπορείτε να παρατηρήσετε την ψυχή του Κόμη, την οποία κομίζει ένας άγγελος στον ουρανό. Το πάνω μέρος είναι η Δευτέρα Παρουσία. Τι έχουμε εδώ? Έχουμε ένα τυπικό, εξαίρετο, αριστουργηματικό θα λέγαμε, δείγμα ζωγραφικής της περίοδου, όπου εκφράζει, εκτός των άλλων, πέρα δηλαδή από την μαστοριά την καλλιτεχνική, η οποία είναι αναμφισβήτητη, εκφράζει εκτός των άλλων και μία αντίληψη για τον κόσμο. Δηλαδή, ενώ το κάτω μέρος του πίνακα είναι μία απεικόνιση της καθημερινότητας, διότι τα πρόσωπα, όπως σας είπα, ήταν καθημερινές φιγούρες στη ζωή του Γκρέκο και στη ζωή της κοινωνίας της εποχής, το πάνω μέρος του πίνακα έχει ένα ιδεολογικό χαρακτήρα, διότι είναι μία ερμηνεία της πραγματικότητας όσον αφορά το μέγιστο υπαρξιακό θέμα, που είναι το θέμα του θανάτου. Δηλαδή, ότι οι ψυχές δεν πεθαίνουν μαζί με τον άνθρωπο, υπάρχει μέλουσα κρίση, ότι όλοι αυτοί από κάτω θα κριθούν από τους από πάνω, τον οποίον ο σχηματισμός, ο οικαστικός σχηματισμός, είναι πολύ πιο αφαιρετικός. Βλέπετε τα σύννεφα, βλέπετε τον άγγελο, υποθέτεται ότι βλέπετε, εν πάση περιπτώσει, είναι καθαρά περισσότερο αφαιρετικός και που στην ουσία χωρίζει τη ζωή, την πραγματικότητα, σε δύο κομμάτια. Ένα στο οποίο ζούμε και ένα άλλο στο οποίο προσδοκούμε να ζήσουμε ή θέλουμε να ζήσουμε μετά θάνατον. Το ιδεολογικό στοιχείο, και θα εξηγήσω μετά τι εννοώ, το ιδεολογικό στοιχείο του πίνακα, το κοσμοθεωρητικό, αν θέλετε, γενικότερα στοιχείο του πίνακα, βρίσκεται από τη μέση και πάνω. Σας δείχνω έναν άλλον πίνακα που αφορά πάλι μία ταφή. Βλέπετε ότι από άποψη οικαστική, παρόλο ότι διαφέρουν μεταξύ τους, είναι μια απόσταση 2 αιώνων, δεν έχουμε ουσιαστικές διαφορές, είναι έργα παραστατικά, παρόλες τις επιμέρους πολύ σημαντικές διαφορές που έχουν στη γραφή τους, στη ζωγραφική τους, στην ουσία ανήκουν στην ίδια μεγάλη οικαστική παράδοση της παραστατικότητας. Αυτός ο πίνακας είναι ζωγραφισμένος από τον Γουστάβο Κουρμπέ, έναν από τους σημαντικότερους ζωγράφους του 19ου αιώνα και τον σημαντικότερο εκπρόσωπο του ζωγραφικού ρεαλισμού, ο οποίος ήταν και πολύ ευαίσθητος στα κοινωνικά ζητήματα, δραστήριος, έλαβε μέρος και στην κομμούνα του Παρισιού, όπου ήταν και υπουργός πολιτισμού την περίοδο εκείνη. Ο πίνακας ανήκει σε την περίοδο από τον Οκτώβριο του 1848 έως την άνοιξη του 1849, ο Κουρμπέ ζωγράφισε 3 θεμελιώδεις πίνακες. Τους λιθοθράφστες, που θα σας δείξω παραπέρα, τη ταφή στο Ορνάν, ταφή στην πόλη του Ορνάν, που είναι αυτός ο πίνακας, και τους χωρικούς του Φλαζέ, που γυρνάνε από την
αγροτική, ας πούμε, εργασία, που είναι ο τρίτος πίνακας, και οι τρεις αυτοί πίνακες απηχούν τις κοινωνικοπολιτικές και ιδεολογικές ζυμώσεις του 1848, της Επανάστασης του 1848, όταν έχουμε, εκτός όλων των άλλων, για πρώτη φορά και ως υποκείμενο, κοινωνικό υποκείμενο, το αναδυόμενο εργατικό κίνημα. Βλέπετε αυτό τον πίνακα. Εδώ δεν έχουμε δύο κόσμους. Έχουμε μια καθαρά οριζόντια διάταξη. Καθαρά οριζόντια διάταξη. Πρώτον. Δεύτερον, δεν μας λέει ποιος φάβεται. Δεν τον ενδιαφέρει τον ζωγράφο το πρόσωπο, αν είναι ο κόμις ή ένας αστός, ένας τραπεζίτης, ένας αγρότης ή οτιδήποτε. Ο τίτλος του πίνακα είναι «Ταφή στο Ορνάν». Τρίτο ζήτημα. Αν δείτε, αν είχατε τη δυνατότητα να δείτε πιο λεπτομεριακά, είναι μια σειρά ανθρώπων, σε οριζόντια επαναλαμβάνω διάταξη, που κανένας δεν κοιτάζει κανέναν άλλον. Δεν υπάρχει καμία οπτική επαφή μεταξύ τους, καμία σχέση μεταξύ τους, είναι μια ουδέτερη λιτανία, μια ουδέτερη παρουσίαση. Αν έλειπε δηλαδή ο Σταυρωμένος στα Άμφια και τα λοιπά, θα μπορούσε να είναι ένας περίπατος στο Ορνάν και όχι ταφή στο Ορνάν. Η μόνη ζωντανή φιγούρα οπτικά είναι το Παπαδοπαίδη εδώ μπροστά. Οι ριγέ πράσινες κάλτσες του αστού, ο οποίος βρίσκεται μπροστά στον ανοιγμένο τάφο, και μία νεκροκεφαλή η οποία είναι πεταμένη στο χώμα. Ποια είναι η διαφορά των δύο πινάκων? Η διαφορά των δύο πινάκων, εκτός από την εποχή που έχουν το ίδιο θέμα δηλαδή, είναι μία ιδεολογική διαφορά. Εδώ ο ζωγράφος δεν ενδιαφέρεται να υμνήσει κάποια προσωπικότητα με τον τρόπο το δικό του, αλλά να παρουσιάσει έναν οικαστικό εξισωτισμό, μια δηλαδή ισότητα στη ζωγραφική. Όλοι, δεν εξέχει κανείς, κανείς δεν ξεχωρίζει. Μπορεί οι παπάδες να έχουν τα δικά τους, τα ρούχα τους, τα άμφια, αλλά κανείς δεν ξεχωρίζει από αυτή την πομπή, από αυτή την συνάθρηση των ανθρώπων. Και που επαναλαμβάνω, εάν δεν είχε προηγηθεί, αν δηλαδή ο πίνακας δεν είχε ζωγραφιστεί μέσα στο καμίνι, στο επαναστατικό καμίνι του 1848, προφανώς ο ζωγράφος θα είχε διαφορετική οικαστική αντίληψη και διαφορετική ιδεολογική αντίληψη, κάτι που σημαίνει ότι πέρα από τα καθαρά μορφολογικά στοιχεία που μπορεί κανείς να μιλάει επί ώρες για τους δύο πίνακες, εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να εξετάσει κανείς ποιο είναι το ιδεολογικό, το πολιτικό, το κοινωνικό, το πολιτισμικό περιεχόμενο που έχουν οι πίνακες και τι απηχούν. Επαναλαμβάνω, το ίδιο υπαρξιακό θέμα που απασχολεί όλους μας όσοι μεγαλώνουμε, τουλάχιστον όσους μεγαλώνουν περισσότερο, δηλαδή το θέμα του θανάτου, που στη μία περίπτωση παρουσιάστηκε έτσι, σε αυτή την περίπτωση, όπως έχει γράψει και μία σημαντική μελετήτρια του έργου του Κουρμπέ, είναι ένα δείγμα εξισωτικής δημοκρατίας. Σύμφωνα λοιπόν με το απόσπασμα του Μάρξ που σας διάβασα, για να κατανοήσουμε τα δύο έργα, πρέπει να δούμε εκτός των άλλων τη συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, το συγκεκριμένο επίπεδο ανάπτυξης και την ιδιαιτερότητα που έχουν οι υλικές σχέσεις, η υλική παραγωγή της εποχής. Συμβόλαιο στην πρώτη φορά, ελεύθερος καλλιτέχνης ο οποίος εκθέτει στο σαλόνι του 1851, εκεί εκτέθηκε ο πίνακας και δεν πήρε και πολύ καλές κριτικές, και διάφορα άλλα τα οποία μπορούμε στη συνέχεια να συζητήσουμε.
Αναφέρομαι στην ιδεολογία και στο ιδεολογικό περιεχόμενο σε μια λέξη της οποίας η αφετηρία βρίσκεται σε έναν Γάλλο κοινωνικό, θα λέγαμε, επιστήμονα, τον Destin de Tracy, ο οποίος προσπάθησε να φτιάξει μια θεωρία βάσει όλων των άλλων θεωριών. Να φτιάξει δηλαδή μια επιστήμη η οποία θα είναι το θεμέλιο όλων των άλλων επιστημών. Δηλαδή θα είναι η μεθοδολογία όλων των άλλων επιστημονικών μεθόδων. Όπως λέει ο ίδιος, σας διαβάζω ακριβώς τα λόγια του, αποστολή αυτής της προσπάθειας είναι η κατάδειξη των πηγών της γνώσης μας, των ορίων της και του βαθμού της βεβαιότητάς της. Αφού όμως η γνώση και η διαδοχή και η διάδοσή της υλοποιούνται με τις ιδέες, εξαρτώνται όλα από τη θεμελιακή επιστήμη που προηγείται από όλους τους άλλους επιστημονικούς κλάδους, την επιστήμη των ιδεών. Αυτή διερευνά την προέλευση και τον νόμο διαμόρφωσης των ιδεών. Έτσι ορίζεται η ιδεολογία για πρώτη φορά. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι η εξουσία της εποχής, όπως εκφράζεται στο πρόσωπο του Ναπολέοντα, θεώρησε όχι μόνο ως λαπάδες, που έλεγε κάποιος πρώην υπουργός, αυτούς που ασχολούνται με την ιδεολογία και με τις ιδέες, αλλά και επικίνδυνους, δηλαδή ο Ναπολέον περιφρονούσε όσους ασχολούνταν με τις ιδέες, θεωρώντας τους επικίνδυνους για την δημόσια τάξη και επικίνδυνους για το καθεστώς. Στην πραγματικότητα, από την αρχαιότητα, ξέρετε, από την εποχή του Πλάτωνα, υπάρχει η προσπάθεια, παρατηρείται η προσπάθεια στο πλαίσιο της φιλοσοφίας, να καταδειχθεί το εξής, ότι υπάρχει ένα μέρος γνώσης το οποίο είναι απατηλό, σε αντιπαράθεση με ένα άλλο μέρος γνώσης το οποίο είναι σωστό. Ο Πλάτωνας, σας θυμίζω, ότι έκανε μια διάκριση ανάμεσα στη δόξα, στο δοκίν, δηλαδή σε αυτό που νομίζει κάποιος ότι είναι κάτι, στην κοινή γνώμη, στην απλή εμπειρική παρατήρηση, στην έννοια που είναι μια πιο προχωρημένη μορφή γνώσης και στο νου, ο οποίος είναι η απόλυτα ορθή μορφή γνώσης και στην οποία φτάνει ο φιλόσοφος μέσω ορισμένων διαδικασιών που δεν έχει σημασία τώρα να τους αναφέρω. Κυρίως όμως την εποχή που η αστική τάξη βρίσκεται σε μια διαδικασία κοινωνικοπολιτικής και επομένως ιδεολογικής ανόδου, ο διαφωτισμός που ήταν το κατεξοχήν κίνημα αυτής, διανοητικό κίνημα αυτής της πορείας, αντιπαρέθεται απέναντι στις προλήψεις, στις προκαταλήψεις, στις δυσεδαιμονίες, στη θρησκευτική συνείδηση και ούτω καθεξής, τις αρχές του ορθού λόγου, δηλαδή αντιπαρέθεται σωστές επιστημονικές ή σε ορισμένες περιπτώσεις επιστημονικοφανείς ιδέες, απέναντι σε ιδέες οι οποίες ήταν σκοτεινές, ψεύτικες, απατηλές, πλασματικές και που οπωσδήποτε συσκότιζαν τα μυαλά των ανθρώπων. Είναι μια διαδικασία η οποία είχε ξεκινήσει λίγο πιο πριν. Ο Francis Bacon, ένας σημαντικός Άγγλος φιλόσοφος, ήταν ο πρώτος που συστηματικά σε μια θεωρία ειδόλων, όπως ονόμαζε αυτός τέσσερα είδη ειδόλων τα οποία υπάρχουν στην ανθρώπινη ζωή, προσπάθησε δηλαδή ο Bacon να αντιπαραθέσει την επιστημονική γνώση απέναντι στις εικόνες της πραγματικότητας, οι οποίες είναι ψευδεπίγραφες, είναι πλασματικές, δεν έχουν τη σταθερότητα της γνώσης. Άρα, έχουμε μία σύγκρουση από την αρχαιότητα ανάμεσα στο ψευδές, το ευκαιριακό, το πλασματικό και το ορθό στο πεδίο της γνώσης. Αυτή η διαδικασία, η οποία, όπως σας είπα, κορυφώνεται με το διαφωτισμό, συνδέεται το 18ο αιώνα με την κοινωνική πολιτική δραστηριότητα της αστικής τάξης,
η οποία ως ηγεμονεύουσα τάξη συμπαρασύρει το προλεταριάτο των πόλεων, μικροαστούς, ένα μέρος της αγροτιάς και καταλήγει στη Γαλλική Επανάσταση. Ο Μάρξ έχει μια εξαιρετική διατύπωση, ο Μάρξ και ο Έγγελς έχουν μια εξαιρετική διατύπωση στη γερμανική ιδεολογία, απόλυτα ορθή, ότι μια τάξη που βρίσκεται στην άνοδό της έχει την τάση να παρουσιάζει τα δικά της συμφέροντα ως συμφέροντα όλου του λαού, όλου του κόσμου, ως καθολικά συμφέροντα. Έτσι λοιπόν και η αστική τάξη παρουσίασε τις δικές της ιδέες, τις δικές της ιδεολογικές αντιλήψεις ως θέσφατα, ως δήθεν να ισχύουν για όλους, πάντοτε, σε όλες τις εποχές, για όλα τα κοινωνικά στρώματα, για όλες τις κοινωνικές τάξεις. Το 1786 ο Νταβίντ, ο πιο σημαντικός ζωγράφος της περίοδου και ο οποίος έπαιξε σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης, έχοντας αναλάβει και το Υπουργείο Πολιτισμού και αυτός την περίοδο του Ρομπεσπιέρου, φτιάχνει ένα πίνακα για τον Λουδοβίκο το 16ο, ο τίτλος του οποίου είναι «Όρκος των Ορατίων». Εδώ, όπως λέει ο Μάρξ τη 18η Μπριμέρ, η αστική τάξη γυρίζει στο παρελθόν, κάνει μια ιδεολογική χρήση του παρελθόντος, φοράει τις ρωμαϊκές φορεσιές, «Όρκος των Ορατίων», ζωγραφίζεται το 1786, αλλά όπως βλέπετε οικαστικά παρουσιάζει μια σκηνή στις αρχαίες Ρώμης. Φοράει τις ρωμαϊκές τις φορεσιές, θέλοντας να δείξει με αυτόν τον τρόπο την αιωνιότητα των αντιλήψεών της. Το 1786 λοιπόν ο Νταβίτ ζωγραφίζει έναν απόλυτα αυστηρά γεωμετρικό πίνακα, βλέπετε το σχήμα, βλέπετε τα υψωμένα χέρια στο χαιρετισμό, τα ξύφη, τα σπαθιά τα οποία κρατάει η φιγούρα εδώ και τις γυναίκες στο δεξί άκρο του πίνακα. Είναι η αστική τάξη η οποία βρίσκεται στην άνοδό της. Το 1791 που έχει θριαμβεύσει πλέον η αστική τάξη, δηλαδή έχει κερδίσει στην Επανάσταση, ζωγραφίζει ένα προσχέδιο, είναι αυτό ο κανονικός πίνακας δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, είναι με πενάκι και σέπια, είναι όρκος του σφαιριστηρίου. Είναι περίπου η ίδια διάταξη με περισσότερα πρόσωπα, που όμως είναι ντυμένη με ρούχα της εποχής. Το 1786 η αστική τάξη είναι στην άνοδό της και ενδύεται με το ένδυμα της αιωνιότητας, της ρωμαϊκής δηλαδή ισχύος, για να αποδείξει ότι αυτό που πρεσβεύει είναι καθολική αξία, διαχρονική αξία, αφορά σε όλους και πάντοτε. Το 1791 είναι οι αστεί ενδεδειμένοι με τα δικά τους ρούχα, οι οποίοι δίνουν τον όρκο του σφαιριστηρίου, δηλαδή είναι οι αστεί οι οποίοι κάνουν την Επανάσταση. Είναι η θριαμβεύουσα αστική τάξη. Αλλά το 1799 ο ίδιος ζωγράφος, ο οποίος εντωμεταξύ έχει φυλακιστεί ένα διάστημα όταν έπεσε ο Ρομπεσπιέρος, ζωγραφίζει ένα πίνακα ο οποίος κακώς και στην ελληνική του απόδοση πολλές φορές ονομάζεται «Η Αρπαγή των Σαβίνων». Ο πραγματικός τίτλος του πίνακα είναι «Η Διαμεσολάβηση, η Παρέμβαση δηλαδή των Σαβίνων Γυναικών», που συμβολοποιείται με τη φιγούρα στο κέντρο, οι οποίες γυναίκες μπήκαν ανάμεσα στους άνδρες των Σαβίνων και στους Ρωμαίους για να σταματήσουν τον πόλεμο. Είναι η εποχή του Διευθυντηρίου, όπου η αστική τάξη πλέον συμβιβάζεται, δεν είναι ούτε στην άνοδό της, ούτε στην επαναστατική της χορμή, αλλά είναι η αστική τάξη στην εξουσία που επιχειρεί να συμβιβάσει τις ταξικές αντιθέσεις. Αλλά η φράση της γερμανικής ιδεολογίας, αν τη δει κανείς απεικονισμένη στη ζωγραφική, μπορεί να δει ότι όπως λέει ο Μάρξ τη 18η Μπριμέρ,
Λέει, οι αστικές επαναστάσεις κοιτάνε στο παρελθόν, ενώ οι επαναστάσεις του 19ου αιώνα είναι αναγκασμένες να κοιτάνε στο μέλλον. Και οι αστικές επαναστάσεις, λέει, πάνε από επιτυχία σε επιτυχία, αλλά έχουν πάντοτε ως αποτέλεσμα τον εκφυλισμό τους. Ενώ οι προλεταριακές επαναστάσεις, οι επαναστάσεις του 19ου αιώνα, οδεύουν προς το μέλλον και έχουν ως στόχο την επιτυχία και την πραγματική καθολίκευση των ιδεών και των αξιών, γιατί για λόγους τους οποίους γνωρίζετε καλύτερα, η εργατική τάξη είναι η τάξη φορέας της ανθρώπινης, δηλαδή θέτει τις προϋποθέσεις της ανθρώπινης απελευθέρωσης συνολικά. Ποια είναι η τομή που κάνει ο Μάρξ και ο μαρξισμός σε αυτή την αντίληψη της ιδεολογίας, δηλαδή την αντιπαράθεση ορθών ιδεών ή σε εισαγωγικά ορθών ιδεών απέναντι σε εσφαλμένες ιδέες? Ο Μάρξ κατανόησε, και αυτό είναι μια πραγματική επανάσταση στο πεδίο της φιλοσοφικής σκέψης, ότι η αντιπαράθεση ιδεών σε ιδέες οδηγεί σε αδιέξοδα. Γιατί οδηγεί σε αδιέξοδα? Διότι πάντα θα υπάρχει ένα ποσοστό νέων ιδεών, το οποίο θα αμφισβητεί προηγούμενες ιδέες και που θα προσπαθεί ο άνθρωπος να καταλάβει από πού προκύπτει αυτό το πράγμα. Πώς προκύπτει το ορθό σε σχέση με το λάθος? Είναι θέμα δηλαδή διανοητικής συγκρότησης? Είναι θέμα προσωπικής ευφυΐας? Είναι θέμα εκπαίδευσης? Ο Μάρξ λοιπόν στην φιλοσοφική του αντίληψη που έχει σχέση με την ιδεολογία, και θα δούμε παρακάτω τι λέει ακριβώς, δεν αντιπαραθέτει ιδέες σε ιδέες, αλλά προσπαθεί να εξηγήσει πώς γεννιόνται οι ιδέες, σε ποια κοινωνική υλική βάση βασίζονται, πατάνε πάνω οι ιδέες, τι γεννάει δηλαδή την αντίληψη που οδηγεί τον Γκρέκο να φτιάξει ένα τέτοιο πίνακα των δύο κόσμων, τι γεννάει την αντίληψη του Κουρμπέ να φτιάξει ένα πίνακα εξωτικής δημοκρατίας και τι γεννάει την αντίληψη του Νταβίτ, την οικαστική σύλληψη του Νταβίτ, να φτιάξει μέσα σε 10 χρόνια, σε 15 περίπου χρόνια, τρεις πίνακες που χωρίς ο ίδιος ενδεχομένως να το έχει συνειδητοποιήσει, δείχνουν όμως την κίνηση, την εξέλιξη στο πολιτικό πεδίο και στο ιδεολογικό πεδίο μιας τάξης. Ο Μάρξ ήδη από τα πρώτα του έργα, κυρίως όμως στις θέσεις για τον Φόιερμπαχ και ακόμα περισσότερο στο κοινό έργο με τον Έγγελς στη γερμανική ιδεολογία, επιχειρεί μια ιστορικοϊλιστική ανατομία των ιδεών, θέτει δηλαδή τις ιδέες κάτω από τον έλεγχο της πραγματικότητας. Δεν αντιπαραθέτει πια ιδέες σε ιδέες, αλλά τις ιδέες στην πραγματικότητα ή καλύτερα την πραγματικότητα στις ιδέες. Σας θυμίζω ότι στη γερμανική ιδεολογία το πρώτο μέρος του έργου, το οποίο είναι στην πραγματικότητα κριτική στον Φόιερμπαχ, αλλά είναι και η εισαγωγική φιλοσοφική τοποθέτηση του όλου έργου, οι Μάρξ και Έγγελς επιχειρούν να αντιπαρατεθούν στη λεγόμενη θεωρησιακή γερμανική φιλοσοφία, η οποία ανοίγαγε τα πράγματα του κόσμου σε ιδέες, σε θεωρήσεις αφηρημένες και επιχειρούσε, τσαλαβουτώντας μέσα σε τέτοιες αφηρημένες θεωρήσεις, να βρει εξηγήσεις οι οποίες κάθε άλλο παρά πιστικές ήταν. Ήταν δηλαδή εξηγήσεις οι οποίες είχαν ένα χειραγωγικό διανοητικό χαρακτήρα, αλλά δεν ήταν εξηγήσεις οι οποίες πραγματικά με επιστημονικό τρόπο εξηγούσαν αυτά τα οποία ήθελαν να εξηγήσουν. Και οι Μάρξ και Έγγελς ξεκινάνε το έργο τους θέτοντας ένα βασικό θεμελιακό ζήτημα, ότι αυτό το οποίο εξετάζουμε είναι η δραστηριότητα των ανθρώπων. Ότι η πραγματική αφετηρία της ιστορικής ζωής είναι τα δραστήρια ανθρώπινα άτομα. Οι σχέσεις που φτιάχνουν, κυρίως όμως οι σχέσεις μέσα στις οποίες βρίσκονται. Είναι τα πραγματικά δραστήρια άτομα, λένε οι Μάρξ και Έγγελς, οι οποίοι παράγουν τον τρόπο ζωής τους,
παράγουν τον τρόπο ζωής τους όχι σε συνθήκες που οι ίδιοι εφευρίσκουν εκ του μηδενός, αλλά σε μια ιστορική συνέχεια συνθήκων που βρίσκονται πριν από αυτούς, διαμορφώνονται πριν από τα άτομα που παρουσιάζονται κάθε φορά στο ιστορικό προσκήνιο, και αυτός ο συσχετισμός ανάμεσα στο πλαίσιο το οποίο υπάρχει ιστορικά και στη δραστηριότητα των ανθρώπων που κάθε φορά εμφανίζονται στην ιστορία, είναι ίδια η ανθρώπινη ιστορία. Οι άνθρωποι παράγουν τη ζωή τους, παράγουν τον τρόπο που ζουν, παράγουν τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούν στην παραγωγή και αναπαραγωγή της υλικής του ζωής, και έτσι παράγονται και οι ιδέες τους. Δηλαδή, αν θέλουμε να εξηγήσουμε, να εξετάσουμε τι είναι πραγματικά οι ιδέες και η ιδεολογία, πρέπει να το δούμε αυτό μόνο όταν κάνουμε μία αναγωγή, όπως κάνει ο Μάρξ και ο Έγγελς, στους υλικούς προσδιορισμούς, στους υλικούς όρους ζωής των ανθρώπων, όχι τους υλικούς με την αγοραία, με τη χυδαία έννοια της απτότητας, τους υλικούς με την ιστορικοκοινωνική έννοια του υλικού, της ύλης δηλαδή, της έννοιας του υλικού που χρησιμοποιεί ο Μαρξισμός, δηλαδή την πραγματική κοινωνική ζωή των ανθρώπων. Δηλαδή, αν δεν εξετάσουμε τους πραγματικούς όρους που ζουν οι άνθρωποι, οι οποίοι όροι ζωής υπάρχουν και παράγονται συγχρόνως από τους ίδιους τους ανθρώπους, είναι μια συνεχής κίνηση δηλαδή, τότε δεν μπορούμε να καταλάβουμε και τις ιδέες που οι άνθρωποι αυτοί σχηματίζουν. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε δηλαδή την προέλευση αυτών των ιδεών. Και αν θέλετε, δεν έχουμε και ένα σταθερό κριτήριο, ένα σταθερό σημείο ελέγχου αυτών των ιδεών. Άρα η ορθότητα ή μη ορθότητα των ιδεών δεν απόκειται στο να αποδείξουμε αν κάποιος έχει ψευδεστήσεις, κάποιος είναι ανόητος ή κάποιος είναι ευφιέστερος. Ο Μαρξισμός εξετάζει και τους υλικούς όρους της ανοησίας. Δεν τον ενδιαφέρει δηλαδή να αντιπαραθέσει τον ευφυή στον λιγότερο ευφυή ή τον ευφιέστερο στον ευφυή. Τον ενδιαφέρει να δείξει πώς γεννιέται η ιδέα, πώς γεννιούνται οι ιδέες μέσα στην υλική ζωή των ανθρώπων. Αυτή την θεώρηση, δεν σας διαβάζω τώρα για λόγους οικονομίας του χρόνου, αυτή τη θεώρηση των Μάρξ και Έγγελς στη γερμανική ιδεολογία θα την έχουν σε όλα τους τα έργα, με κορυφαία κατάληξη το κεφάλαιο, όταν ο Μάρξ προσπαθεί στο κεφάλαιο να αποδείξει και αποδεικνύει ότι το κεφάλαιο στην πραγματικότητα είναι σχέση, ότι οι ανθρώπινες σχέσεις διαμεσολαβούνται από πράγματα. Δεν είναι τα πράγματα που σχετίζονται, δεν είναι τα εμπορεύματα που σχετίζονται ως πράγματα μεταξύ τους, αλλά είναι οι άνθρωποι οι οποίοι σχετίζονται μεταξύ τους και το ταξικό περιεχόμενο των ανθρώπων. Στην ουσία επεκτείνει και εξελίσσει διανοητικά τις βασικές αυτές σπερματικές ιδέες της γερμανικής ιδεολογίας. Δύο πράγματα έχουν σημασία. Ότι σε αυτή την πορεία γνώσης και αυτογνωσίας του ίδιου του Μαρξισμού, την δοκιμασία δηλαδή πάνω στο αντικείμενο των ιδεών, ο Μαρξισμός καταλήγει ότι οι ιδέες, πέρα από την υποκειμενική έκφρασή τους, στην πραγματικότητα εκφράζουν τις κοινωνικές τάξεις που υπάρχουν στην κοινωνία. Δηλαδή, οι ιδέες, οι ιδεολογίες συγκροτούνται με βάση τις τάξεις οι οποίες υπάρχουν σε μία κοινωνία. Ο καθένας από μας έχει έναν υποκειμενικό τρόπο που εκφράζει τις ιδεολογικές του αντιλήψεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το σβήσει κανείς. Έχει ένα δικό του προσωπικό χρωματισμό που εκφράζει τις ιδέες και την ιδεολογία του. Ο προσωπικός όμως αυτός χρωματισμός, ο προσωπικός τρόπος, η προσωπική ένταση έκφρασης της ιδεολογίας ανάγεται τελικά στην κοινωνική τάξη στην οποία ο καθένας βρίσκεται, με τον αντιφατικό τρόπο, και θα δούμε ίσως παρακάτω, που ο καθένας συνδέεται με την τάξη που αντικειμενικά βρίσκεται. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι αν μείνει κανείς μόνο στην ανάγνωση της γερμανικής ιδεολογίας, που αν έχουμε χρόνο μπορούμε να τη δούμε λίγο πιο αναλυτικά,
μπορεί να καταλήξει στο συμπέρασμα, στο περιοριστικό συμπέρασμα, που κατέληξαν ορισμένοι νεότεροι μαρξιστές ή μαρξίζοντες, ότι όταν ο Μάρξ και ο Έγγελς μιλούν για ιδεολογία, κατά κανόνα αναφέρονται σε αυτό που ονομάζεται ψευδή συνείδηση. Δηλαδή σε αυτό που ονομάζεται, αυτό που είναι μία αντίληψη της πραγματικότητας, η οποία δεν έχει την εγκυρότητα της επιστημονικής ανάλυσης και γνώσης, αλλά βασίζεται πάνω σε λαθεμένες ή ψευδείς εντυπώσεις. Θα ήθελα εδώ να κάνουμε μία διάκριση ανάμεσα στην έννοια της ψευδού συνειδήσεως. Γεια σου, Έλλη. Είχαμε ραντεβού. Είναι μισή ώρα, να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ της ψευδούς συνείδησης και της καθημερινής συνείδησης. Η καθημερινή συνείδηση που έχουμε όλοι, ας πούμε, στο πλαίσιο του καπιταλισμού, είναι ένας αντιφατικός τρόπος που η πραγματικότητα αντανακλάται στη συνείδησή μας, η αστική ιδεολογία αντανακλάται στη συνείδησή μας, ριζοσπαστικά στοιχεία αντανακλώνται στη συνείδησή μας, είναι η καθημερινή συνείδηση που αποκτούμε μέσα στη ζωή μας. Η ψευδή συνείδηση είναι το απατηλό αυτό στοιχείο της συνείδησης, η οποία διαμορφώνεται με τους όρους που ανέλησε ο Μάρξ και ο Έγγελς στη γερμανική ιδεολογία, πλην όμως δεν είναι μόνο αυτή η άποψη των Μάρξ και Έγγελς και πολύ περισσότερο η άποψη του Λένιν αργότερα. Δηλαδή η ιδεολογία δεν είναι μια ψευδή συνείδηση εξ ορισμού. Η ιδεολογία είναι ψευδή συνείδηση όταν αφορά τάξεις, εν προκειμένου την αστική τάξη, η οποία παρουσιάζει μια ψεύτικη εικόνα της πραγματικότητας ή, αν θέλετε, μια μερική εικόνα της πραγματικότητας κομμένη και ραμμένη στα συμφέροντά της, η οποία όμως πραγματικότητα ακριβώς εξαντλείται. Τα όρια αυτής της πραγματικότητας είναι τα όρια των συμφερόντων της αστικής τάξης. Το δεύτερο ζήτημα, ένα τρίτο ζήτημα που θέλω επίσης να τονίσω είναι το εξής. Σας θυμίζω ότι στο κεφάλαιο, στον πρώτο τόμο του κεφαλαίου, ο Μάρξ αναφέρεται σε δύο τάξεις στην πραγματικότητα, στις σχέσεις που έχουν δύο τάξεις, η αστική και το προλεταριάτο, η αστική τάξη και η εργατική τάξη. Αυτό είναι ένα μεθοδολογικό εγχείρημα του Μάρξ, ως αν να μην υπήρχαν άλλα στρώματα, τάξεις, κοινωνικές αντιθέσεις, συμφέροντα, διαπλοκή, δηλαδή ένας πλούτος κοινωνικών κατηγοριών στην κοινωνία, κάνει μια αφαίρεση δηλαδή, η οποία όμως αφαίρεση δεν είναι μια αυθαίρετη μεθοδολογική αφαίρεση. Ο Μάρξ στο Κομμουνιστικό Μανιφέστο, ο Μάρξ και ο Έγγελς στο Κομμουνιστικό Μανιφέστο, έχουν μια σωστή επισήμανση. Όσο οριμάζει η αστική κοινωνία ιστορικά, τόσο οι τάξεις συγκεντρώνονται, απλοποιούνται δηλαδή και συγκεντρώνονται στις δύο κυρίαρχες τάξεις. Αυτό δηλαδή που μεθοδολογικά χρησιμοποιεί ο Μάρξ στο κεφάλαιο, στο πρώτο τόμο του κεφαλαίου, έχει αυτό το πράγμα το ίδιο, έχει ιστορική υλική βάση σε αυτό το οποίο οι ίδιοι ονομάζουν το Κομμουνιστικό Μανιφέστο διαδικασία τάση συγκέντρωσης και απλοποίησης των τάξεων. Δηλαδή οι δύο κύριες τάξεις της αστικής κοινωνίας είναι πια η αστική τάξη και το προλεταριάτο. Αναφέρθηκα πριν στον πίνακα Λιθοθράφτες του Γουστάβου Κουρμπέ. Είναι ο πρώτος πίνακας από τους τρεις που σας ανέφερα που ζωγραφίστηκε το 1800. Στις αρχές του 1800, μάλλον ναι, στα τέλη του 1848. Επομένως, μην ξαναπώ πάλι για το ιστορικό περιβάλλον, ιστορικό-κοινωνικό περιβάλλον. Θα ήθελα να δείτε το εξής. Εδώ έχουμε δύο εργάτες, οι οποίοι σπάζουν πέτρες, εργάτες δρόμου ή λατομείου, προφανώς είναι δρόμου μάλλον, που φτιάχνουν ένα δρόμο και σπάνε πέτρες για να ασφαλτοστρώσουν, μάλλον να στρώσουν με πέτρες, το χωματόδρομο. Σε σχέση με ό,τι είδαμε πιο πριν, υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά. Δεν βλέπουμε κανένα πρόσωπο.
Και οι δύο είναι, ο ένας έχει γυρισμένη, μισογυρισμένη την πλάτη, ο άλλος είναι σκεπασμένος με το καπέλο. Δεν ενδιαφέρει δηλαδή ποιοι είναι, δεν μας δείχνουν το πρόσωπό τους. Γιατί για πρώτη φορά στην ιστορία της ζωγραφικής, ζωγραφίζεται μια διαδικασία και όχι πρόσωπα. Έχουμε δηλαδή εικαστική απεικόνηση της διαδικασίας της εργασίας. Ο Κουρμπέ ήταν φίλος του Προυντόν και είχε πολύ έτσι επηρεαστεί από τις ιδέες του Προυντόν. Επομένως ήταν μέσα σε ένα κλίμα τέτοιο ιδεολογικό. Εκείνο όμως που έχει ενδιαφέρον είναι ότι η πραγματικότητα εδώ διαμορφώνει ένα ιδεολογικό στοιχείο εικαστικό, το οποίο αποδίδει μια διαδικασία εργασίας, μια σχέση δηλαδή, οι άνθρωποι ως εργασία και όχι οι άνθρωποι ως Νίκος και Θανάσης, όχι οι άνθρωποι ως πρόσωπα. Δεν είναι ο όρκος των ορατίων, δεν είναι ο όρκος του σφαιριστηρίου, δεν είναι η διαμεσολάβηση των Σαββίνων, δηλαδή δεν είναι ούτε ιστορικές στιγμές, ούτε στιγμές αλληγορίας, ούτε πρόσωπα τα οποία είναι γνωστά, υπαρκτά και απεικονίζονται, είναι η ίδια η εργασία. Μιλάω τόση ώρα και αναφέρομαι στο πώς η πραγματικότητα εκφράζεται, αντανακλάται είναι ο σωστός φιλοσοφικός όρος, στο εικαστικό έργο του ζωγράφου. Θα ήθελα, για να συμπληρώσω αυτό το στοιχείο της ιδεολογίας και της αναγωγής της ιδεολογίας στην ελληνική βάση, να πω δύο λόγια για το βασικό φιλοσοφικό πυρήνα και μεθοδολογικό πυρήνα αυτής της αντίληψης. Ο Έγγελς αρχικά, αλλά ο Λένιν με πιο συστηματικό φιλοσοφικό τρόπο, μιλάει για την ιδιότητα που έχει η ύλη σε όλα τα επίπεδα ανάπτυξής της, να αντανακλάται στην ανθρώπινη συνείδηση. Αυτή είναι μια βασική υλιστική αντίληψη, υπάρχει πριν από τον μαρξισμό, δηλαδή ο γαλλικός υλισμός υποστηρίζει το ίδιο πράγμα, ότι η υλική πραγματικότητα αντανακλάται στη συνείδηση και τη διαμορφώνει, αλλά ο μαρξισμός προσθέτει ένα βασικό διαφοροποιητικό στοιχείο, ότι η αντανάκλαση είναι αμφίδρομη, δεν είναι ποτέ μόνο διάστατη, δεν αντανακλάται δηλαδή η πραγματικότητα στη συνείδηση σαν να είναι η συνείδηση ένας καθρέφτης, αλλά η ίδια η συνείδηση επενεργεί πάνω στην πραγματικότητα και την συγκροτεί επίσης με το δικό της τρόπο. Έχουμε δηλαδή μια σχέση της πραγματικότητας με τη συνείδηση των ανθρώπων, αυτή η σχέση είναι διαλεκτική, η πραγματικότητα που είναι το κυρίαρχο και υπάρχει έξω και πριν από τον άνθρωπο επιδρά πάνω στον άνθρωπο, στην ανθρώπινη συνείδηση, αλλά η ανθρώπινη συνείδηση επιδρά πάνω στην πραγματικότητα. Γι' αυτό έχουμε και τέχνη εξάλλου. Αν δεν είχαμε αυτή την διαδικασία, τότε όλοι θα φτιάχνανε τις ίδιες αποτυπώσεις. Επειδή έχουμε αυτή τη διαδικασία, μετασχηματίζει η ανθρώπινη συνείδηση την πραγματικότητα σε εικόνες που ιστορικά και πολιτισμικά διαμορφώνονται και σε υποκειμονικό και σε ισολογικό ιστορικό επίπεδο. Η θεωρία της αντανάκλασης είναι η φιλοσοφική βάση αυτής της αντίληψης, αν θέλετε μπορούμε να το συζητήσουμε. Η μεθοδολογική βάση της αντίληψης είναι αυτό που πολύ συμπυκνωμένα αναφέρει ο Μάρξ στον πρόλογο της κριτικής της πολιτικής οικονομίας και που σχηματικά ονομάζεται σχέσεις βάσης και επικοδομήματος. Ο Μάρξ κατέληξε σε ένα συμπέρασμα χρησιμοποιώντας μια αρχιτεκτονική αναλογία για να γίνει το συμπέρασμά του εύκολα κατανοητό και αρκετά πιστικό. Μην μείνουμε όμως μόνο σε αυτή τη διατύπωση, διότι σε όλο του το έργο έχει πληθώρα διατυπώσεων που σε διάφορα επίπεδα αφαίρεσης και ανάπτυξης στην ιστορία, στην πολιτική, στην τέχνη κτλ. Αυτή η σχέση εκφράζεται με όλους τους λεπτούς εκφραστικούς τρόπους
που η φιλοσοφική σκέψη επιτρέπει, η φιλοσοφική σκέψη του μαρξισμού, όπου αυτό το σχήμα, αυτή η αρχιτεκτονική αναλογία, με αυτή την αρχιτεκτονική αναλογία ο Μάρξ θέλει να συμπυκνώσει αυτό που ήδη στη γερμανική ιδεολογία έχει δείξει, ότι τελικά αυτό που συγκροτεί το διανοητικό κόσμο του ανθρώπου, τους θεσμούς της ανθρώπινης ζωής, τα πολιτισμικά επιτεύγματα της ανθρώπινης εργασίας, όλο αυτό βασίζεται, εξηγείται και διαμορφώνεται από τους υλικούς όρους ζωής, παραγωγής και αναπαραγωγής των ανθρώπων, πυρήνας των οποίων είναι η οικονομία, η οικονομική ζωή, οι οικονομικές σχέσεις. Αυτό είναι ένα σχήμα, επαναλαμβάνω, το οποίο κανείς μπορεί, άμα το δει κυριολεκτικά και μόνο αποκομμένο από όλο το άλλο έργο, να πει ότι είναι πολύ σχηματικό και, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να εξηγήσει όλες τις ιδιαιτερότητες και τις ιδιομορφίες της κοινωνικής ζωής. Δεν νομίζω ότι έχω το χρόνο να σας διαβάσω διάφορες διατυπώσεις. Αν χρειαστεί, μπορώ μετά να σας διαβάσω διάφορες διατυπώσεις για το πόσο ο Μάρξ και ο Έγγελς εξηγούν αυτό το σχήμα. Εκείνο που θα ήθελα μόνο να σημειώσω είναι ότι και οι δύο, κυρίως όμως και οι δύο, ο Μάρξ στα ιστορικά και στα πολιτικά του έργα πρωτίστως και στην ανάλυση του για την φύση του καλλιτεχνικού έργου ιδιαιτέρως στα Grundrisse, κυρίως όμως ο Έγγελς στα τελευταία του χρόνια σε μια σειρά επιστολών που έγραψε σε διάφορους φίλους και συντρόφους τους, προσπαθούν να προλάβουν την μηχανιστική εξήγηση αυτού του σχήματος. Και επιμένουν, και ο Έγγελς επιμένει, δεν σας διαβάζω τα αποσπάσματα, τα περισσότερα είναι γνωστά σε όλους, ο Έγγελς επιμένει ότι αυτό είναι ένα μεθοδολογικό σχήμα, το οποίο για λόγους παιδαγωγικούς εκφράζεται έτσι, δεν μπορεί όμως να κατανοηθεί μηχανιστικά, δεν μπορεί να κατανοηθεί παθητικά, και ο ρόλος του υποκειμενικού παράγοντα, ο ρόλος της συνείδησης, ο ρόλος των συμπτώσεων, ο ρόλος του τυχαίου, ο ρόλος των διαφόρων αυτών μορφών ζωής, τις οποίες όλοι συναντάμε, παίζουν εξίσου ρόλο καθοριστικό και σε ορισμένες περιπτώσεις καθορίζουν και την πορεία μιας μικρής ή μεγαλύτερης ιστορικής περίοδου. Δηλαδή υπάρχουν ιστορικές στιγμές που δεν μπορούν να εξηγηθούν με μια απλή σχηματική αναγωγή στην υλική βάση, αν δεν δούμε όλο τον πλούτο των σχέσεων που αναπτύσσονται και των ιδεολογικών αντανακλάσεων αυτών των σχέσεων. Έχουμε δηλαδή, για να ολοκληρώσω αυτό το σημείο, ένα μια διαλεκτική σχέση, αμφίδρομη, όπου η βάση αντανακλάται στο επικοδόμημα και διαμορφώνει τους όρους ύπαρξής του, αλλά οι μορφές του επικοδομήματος και κατ' επέκταση και οι ιδεολογικές μορφές τις οποίες συζητάμε τόση ώρα εμέσως ή αμέσως, και οι ιδεολογικές μορφές και η ιδεολογία αντενεργεί πάνω στην υλική βάση και καθορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την ζωή και την πορεία της. Εδώ είναι ο Νταβίντ, ο ζωγράφος για τον οποίο μιλούσαμε προηγουμένως, ο ζωγράφος της Γαλλικής Επανάστασης, είναι η αυτοπροσωπογραφία του. Είναι η πρώτη από τις δύο γνωστές αυτοπροσωπογραφίες του. Γιατί την επέλεξα? Προσέξτε, είναι ένας αστός, ένας ζωγράφος ο οποίος εκφράζει την αστική τάξη, κοιτάζεται στον καθρέφτη για να ζωγραφίσει τη φάτσα του, αλλά έχει ένα διερευνητικό, απορριμμένο ύφος. Αν εξετάσουμε τα μάτια του, είναι σαν να κάνει μία ενδοσκόπηση στον εαυτό του και στην τάξη του. Πού πάμε, πού βρισκόμαστε δηλαδή. Και αν δείτε το δεύτερο πορτρέτο,
Εδώ το βλέμμα του είναι ανήσυχο, συνοφριωμένος και ανήσυχο το βλέμμα του. Κάποιος που είναι, ας πούμε, ψυχίατρος θα μπορούσε να διαγνώσει και μία ψυχική ένταση του ζωγράφου. Είναι η περίοδος που είναι φυλακισμένος. Είναι η περίοδος που είναι φυλακισμένος στην... Όταν, επαναλαμβάνω, έπεσε ο Ροβεσπιέρος, τον συνέλαβαν, επειδή ήταν φίλος του Ροβεσπιέρου, και τον έκλεισαν φυλακή για ένα διάστημα, όχι σε πολύ κακές συνθήκες. Αργότερα, βέβαια, έγινε επίσημο ζωγράφος του Ναπολέοντα κτλ. Αλλά αυτά τα έχει ιστορία η ζωή. Και εδώ σας έχω μια άλλη αυτοπροσωπογραφία. Είναι ο Κουρμπέ. Είναι ο μόνος πίνακας που έχουμε του Κουρμπέ από την εποχή που, μετά από την Κομμούνα δηλαδή, είναι ζωγραφισμένος το 1872-1873, είναι έγκλειστος στη φυλακή της Αγίας Πελαγίας και επέλεξα αυτούς τους τρεις πίνακες για να δείξω το εξής. Στους δύο πρώτους, ο εκπρόσωπος της αστικής τάξης αναρωτιέται αν αυτά τα οποία πίστευε είναι πραγματικά αυτά τα οποία συνέβησαν και που τον οδήγησαν στη φυλακή. Η τρίτη προσωπογραφία είναι ένας γαλήνιος Κουρμπέ, καπνίζει την πίπα του, καλή ώρα, φοράει τον μπερέ του, κοιτάζει από το παράθυρο. Είναι μια αυτοπροσωπογραφία ενός ανθρώπου ο οποίος δεν είναι ανήσυχος, έχει εκπληρώσει μια ιστορική αποστολή, αλλά μπορούμε να πούμε, όσο και αυθαίρετο και αν είναι αυτό, ότι αυτή η ιστορική αποστολή κοιτάζει προς το μέλλον, δεν κοιτάζει σε εμάς απορριμμένος τι γίνεται, που βρισκόμαστε, κοιτάζει προς τα αριστερά του, προς τα μπροστά δηλαδή και λίγο κάτω, κοιτάζει προς το μέλλον ότι κάτι το οποίο συνέβη δεν σταματάει εδώ. Συνοψίζω μέχρι εδώ. Δεν ξέρω, Αλέξανδρε, πόση ώρα έχω ακόμα. Συνοψίζω μέχρι εδώ. Συνοψίζω και προσθέτω μερικά πράγματα. Η ιδεολογία είναι αντανάκλαση του κοινωνικού είναι, αντανάκλαση της σχέσης κοινωνίας-φύσης, αντανάκλαση όπως προσπάθησα πολύ στοιχειωδώς να αναφέρω, σε ένα σύστημα θεωριών, ιδεών, αξιών, αξιακών αντιλήψεων, οι οποίες... Αυτό το οποίο σύστημα, σύνολο ιδεών, αξιών, αντιλήψεων, επιχειρεί να κατανοήσει και να αναλύσει την ουσία της κοινωνικής πραγματικότητας. Αυτή είναι η ιδεολογία για το μαρξισμό. Δεν είναι δηλαδή ένα σύστημα ιδεών που συγκροτεί μια επιστήμη απέναντι πριν ή δίπλα σε άλλες επιστήμες, που είναι η αρχική σημασία του όρου, αλλά είναι κάτι το οποίο βγαίνει από την κοινωνική ζωή, από την πραγματικότητα, συγκροτείται βάσει αυτής της πραγματικότητας και επιχειρεί με τη σειρά της να αναλύσει αυτή την πραγματικότητα. Έχει σημασία ότι η αντανάκλαση αυτή της κοινωνικής πραγματικότητας στην ανθρώπινη συνείδηση δεν είναι μόνο γνωσιακή, αλλά είναι και αξιολογική. Γι' αυτό επέμενα λίγο στο να σας δείχνω και να υποψιάζεστε τους πίνακες τους οποίους δείχνω. Δηλαδή η ιδεολογία εκφράζει εκτός από γνώση της πραγματικότητας αξίες, οι ανάγκες, τα συμφέροντα και οι αξίες είναι τα κίνητρα της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Ο άνθρωπος συμπεριφέρεται και δημιουργεί έχοντας ανάγκες, οι οποίες ανάγκες μετασχηματίζονται σε συμφέροντα και αποκρισταλώνονται σε αξίες. Πάντοτε συνέβαινε αυτό. Τώρα το τι περιεχόμενο έχουν εξαρτάται από την ταξική φύση τους κτλ. Δεύτερον, η ιδεολογία, όπως νομίζω είδαμε, δεν είναι ένα θέμα ατομικής ψευδαίσθησης ή λαθεμένης ατομικής εικόνας της πραγματικότητας, αλλά συγκροτείται στη βάση της πραγματικότητας, η οποία είναι πολυδύναμη, είναι αντιφατική, είναι πολυδιάστατη, είναι πολυσύνθετη και από αυτή την άποψη
πρέπει κανείς να είναι πολύ προσεκτικός όταν κάνει μία ανάλυση της ιδεολογίας, να παίρνει υπόψη όλο το πολυδύναμο της πραγματικότητας. Όταν ο Λένιν αναφέρεται στο έργο του, για παράδειγμα, τι είναι οι φίλοι του λαού και πώς πολεμούν τους σοσιαλδημοκράτες στον πρώτο τόμο των απάντων του, και αναφέρεται στην μικροαστική ιδεολογία των Ναρότνικων, δεν κάνει μία σχηματική περιγραφή, αλλά βλέπει όλο το πολυδιάστατο της ρώσικης κοινωνίας και πώς αντανακλάται με τις αντιφάσεις της αγροτιάς, τις παραδόσεις κτλ. Πώς αντανακλάται σε μία συγκρότηση ιδεολογικοπολιτική, της οποίας ο Λένιν ήταν πολέμιος, αναγνωρίζοντας τα σπερματικά, ριζοσπαστικά και προοδευτικά χαρακτηριστικά που μπορεί να έχει μια τέτοια ιδεολογικοπολιτική αντίληψη, αλλά καταδεικνύοντας συγχρόνως τον απόλυτα περιοριστικό και οριακό χαρακτήρα σε σχέση με την ιστορική αποστολή της εργατικής τάξης. Από άποψη ιστορική και κοινωνική, το υποκείμενο της ιδεολογίας είναι οι κοινωνικές τάξεις. Αυτό δεν μπορεί να μας οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι ο καθένας δεν έχει και έναν προσωπικό τρόπο που εκφράζει τις ιδεολογικές του αντιλήψεις και την ιδεολογία του, αλλά αν θέλουμε να μελετήσουμε ιστορικοκοινωνικά το φαινόμενο της ιδεολογίας, θα πρέπει να το ανάγουμε στις κοινωνικές τάξεις, οι οποίες, όπως είπα προηγουμένως, έχουν την τάση στην αστική κοινωνία να συγκροτούνται και να απλοποιούνται στις δύο κυρίαρχες τάξεις, την αστική και την εργατική τάξη, χωρίς κανείς να παραγνωρίζει ή να μπορεί να παραγνωρίζει όλες τις κοινωνικές κατηγορίες που διαπλέκονται και συγκροτούν την ποικιλία της, της αστικής κοινωνίας. Απέναντι στην αστική ιδεολογία, η οποία παράγει και αναπαράγει μια ψευδή εικόνα της πραγματικότητας, γιατί συνδέεται με τα συμφέροντα της αστικής τάξης, η ιδεολογία της εργατικής τάξης ή αλλιώς οι επαναστατικές ιδέες της εργατικής τάξης έχουν τη δυνατότητα να απεικονίζουν ορθά την πραγματικότητα. Εδώ θα ήθελα λίγο να μείνουμε και να προσέξουμε το εξής. Είπα προηγουμένως ότι υπάρχει μια αντίληψη ακόμα και στο πλαίσιο του μαρξισμού με την ευρεία έννοια, ότι η ιδεολογία ταυτίζεται με την ψευδή συνείδηση, ότι είναι ιδεολογικό, δεν είναι επιστημονικό. Όταν ανάγουμε όμως την ιδεολογία στην ταξική της φύση, δηλαδή στις κοινωνικές τάξεις οι οποίες υπάρχουν στην κοινωνία, θα δούμε ότι αν έχουμε το κριτήριο της κοινωνικής τάξης, η ορθότητα, δηλαδή το επιστημονικό εντός ή εκτός εισαγωγικών στάτους μιας ιδεολογίας, εξαρτάται από την ιστορική κίνηση, το ιστορικό, κοινωνικό και πολιτικό περιεχόμενο κάθε τάξης. Η αστική τάξη εκφράζει ψευδώς την πραγματικότητα, επειδή είναι περιορισμένος ο τρόπος που βλέπει την πραγματικότητα και καθαρά ταυτισμένος με τα δικά της ίδια ιδιωτελή συμφέροντα. Η εργατική τάξη, επειδή εξ αντικειμένου είναι τάξη υπό εκμετάλλευση, αλλά δεν είναι εκμεταλλεύτρια τάξη, δηλαδή δεν έχει τάξη άλλη κάτω από αυτήν που να είναι όρος της ύπαρξής της. Όρος της ύπαρξης της αστικής τάξης είναι η εργατική τάξη. Χαιρετούμε το σύντροφο δάσκαλο Μπιτσάκη. Η αστική τάξη έχει ως όρο ύπαρξη την εργατική τάξη την οποία εκμεταλλεύεται. Η εργατική τάξη εξ αντικειμένου δεν έχει τάξεις τις οποίες εκμεταλλεύεται για να υπάρχει. Επομένως αντικειμενικά έχει τη δυνατότητα, απελευθερωνόμενη η ίδια, να απελευθερώσει όλη την κοινωνία. Επομένως η οπτική της, η οπτική και η αντανάκλαση της κοινωνίας, η ιδεολογική αντανάκλαση της κοινωνίας στην εργατική τάξη, δημιουργεί τις προϋποθέσεις ορθής αποτύπωσης της πραγματικότητας. Δηλαδή η εργατική τάξη έχει την προσεγγίζει το στάτους της επιστημονικής γνώσης, το χρησιμοποιώ λίγο διασταλτικά τον όρο,
Εν πάση περιπτώσει, μπορεί κανείς να πει ότι οι επαναστατικές ιδέες της εργατικής τάξης, ακριβώς λόγω του αυτού του αντικειμενικού ιστορικού κοινωνικού γεγονότος, έχουν επιστημονικότητα, ενώ οι ιδέες της αστικής τάξης είναι ιδέες ψεύτικες, πλασματικές, διαμορφώνουν όρους ψεύδους. Άρα δεν είναι εξ ορισμού ψευδή συνείδηση η ιδεολογία. Οι επαναστατικές ιδέες, οι ιδέες της εργατικής τάξης, η ιδεολογία της εργατικής τάξης έχει τη δυνατότητα να εκφράζει την κίνηση της πραγματικότητας και επομένως να μπορεί να αντανακλά αυτή την κίνηση στη συνείδησή της. Επαναλαμβάνω επίσης ότι η σχέση βάσης επικοδομήματος είναι μια σχέση δημιουργική, διαλεκτική και όχι μια σχέση παθητική. Τώρα, έρχομαι στο τελευταίο κομμάτι της εισήγησης, προσπαθώντας να κόψω πάρα πολλά, έκοψα πάρα πολλά, γιατί όταν φλιαρώ δεν έχω και όριο. Να σας επισημάνω μόνο ότι επειδή στην Ελλάδα υπάρχουν πολύ καλοί μαρξιστές, ορισμένες φορές πολύ καλύτεροι από αυτούς που πλασάρονται ως μαρξιστές έξω, υπάρχει ένα εξαιρετικό βιβλίο του σύντροφου του Αλέξανδρου, «Ιδεολογία και κριτική», στις εκδόσεις Τάχη, όπου μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά για το ζήτημα και να μορφωθείτε πολύ καλύτερα από μια μικρή εισήγηση που σας κάνω εγώ. Υπάρχει ένα ευσύνοπτο άρθρο σε ένα ιστορικό περιοδικό της κομμουνιστικής αριστεράς, την Επιστημονική Σκέψη, στο 10ο τεύχος, του Νίκου του Παπαγεωργίου, που είναι μια ευσύνοπτη και κατά τη γνώμη μου πολύ δημιουργική παρουσίαση της έννοιας της ιδεολογίας. Υπάρχει το συνολικό έργο του σύντροφου του Ευτύχη του Μπιτσάκη, που μάλιστα αξίζει να διαβάσετε, αν θέλετε να δείτε πώς διαμορφώνονται στοιχεία ψευδού συνείδησης, φαινακισμένης ιδεολογίας, πώς δημιουργήθηκαν στον λεγόμενο υπαρκτό σοσιαλισμό. Αν διαβάσετε το βιβλίο «Θεωρία και πράξη» του Ευτύχη, θα δείτε ακριβώς τους όρους που παράγουν τέτοιες μορφές σε κοινωνίες οι οποίες αυτοπροσδιορίστηκαν ή προσδιορίστηκαν ή ήταν σε ένα βαθμό σοσιαλιστικές κοινωνίες. Έρχομαι λοιπόν στο θέμα του Λένιν. Ο Λένιν, δεν χρειάζεται να πω εγώ, ότι ήταν ο σημαντικότερος μαρξιστής μετά από τους Μάρξ και Έγγελς και προφανώς επεξέτεινε δημιουργικά την αντίληψη για την ιδεολογία, διότι της έδωσε και το πολιτικό στάτους της στιγμής, της ιστορικής στιγμής που τον απασχολούσε. Σας διαβάζω ένα μικρό απόσπασμα από το θεμελιώδες έργο του «Τι να κάνουμε», που βρίσκεται στον έκτο τόμο των απάντων του της πέμπτης έκδοσης. «Μια και δεν μπορεί να γίνει λόγος για ανεξάρτητη ιδεολογία, επεξεργασμένη από τις ίδιες τις εργατικές μάζες στην πορεία του κινήματός τους, το ζήτημα μπαίνει μόνο έτσι. Είτε αστική είτε σοσιαλιστική ιδεολογία. Μέσος όρος δεν υπάρχει, γιατί η ανθρωπότητα δεν έχει επεξεργαστεί καμιά τρίτη ιδεολογία». Σας θυμίζω την απλοποίηση των τάξεων. «Και γενικά σε μια κοινωνία που σπαράζεται από ταξικές αντιθέσεις, δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ εξωταξική ή υπερταξική ιδεολογία. Για το λόγο αυτό, κάθε μείωση του ρόλου της σοσιαλιστικής ιδεολογίας, κάθε απομάκρυνση από αυτή, σημαίνει ταυτόχρονα και δυνάμωμα της αστικής ιδεολογίας. Γίνεται λόγος για το αυθόρμητο. Η αυθόρμητη όμως εξέλιξη του εργατικού κινήματος τραβάει ίσα ίσα στην υποταγή του στην αστική ιδεολογία». Αυτό είναι ένα σημαντικό απόσπασμα. Όλο το «Τι να κάνουμε» εννοείται είναι σημαντικό απόσπασμα. Και ο Λένιν έθεσε τα εξής μεγάλα ζητήματα, τα οποία δημιούργησαν και πολλές συζητήσεις στο χώρο του μαρξισμού.
δημιουργικές, άλλες δημιουργικές, άλλες επαναλαμβανόμενες, άλλες επικριτικές κτλ. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, ο μόνος από τους νεότερους, ας πούμε από τους μετά Λένιν ή σύγχρονους του Λένιν μαρξιστές, οι οποίοι κατάλαβαν ακριβώς το ζήτημα, ήταν ο Γκράμσι, και του οποίου η συμβολή στα ζητήματα του ιδεολογικού φαινομένου και κυρίως στα ζητήματα του ιδεολογικού φαινομένου σε σχέση με τα ζητήματα της κουλτούρας ήταν όχι απλώς αποφασιστική, είναι ανεπανάληπτη. Αλλά δεν θα μπούμε σε αυτό το ζήτημα, γιατί θέλει μια ξεχωριστή διαπραγμάτευση. Ο Λένιν υποστήριζε ότι χωρίς επαναστατική θεωρία δεν μπορεί να υπάρξει επαναστατικό κίνημα. Έχοντας αφομοιώσει κριτικά και υπερβεί τον κάπως περιοριστικό χαρακτήρα μιας αντίληψης του Κάουτσκι ότι η συνείδηση της εργατικής τάξης συγκροτείται, η ιδεολογία της εργατικής τάξης, η θεωρία που η εργατική τάξη αξιοποιεί για το κίνημά της, συγκροτείται έξω από αυτήν, δηλαδή ένα κομμάτι των αστών διανοουμένων που εμφορούνται από τα ιδεώδη της εργατικής τάξης, βρίσκονται κοντά στο εργατικό κίνημα, είναι σε θέση αντικειμενικά να συγκροτήσουν τους όρους της επαναστατικής θεωρίας, η οποία συνεγείρει την επαναστατική τάξη. Ο Λένιν μετασχηματίζει αυτόν τον, επαναλαμβάνω, λίγο περιοριστική αντίληψη του Κάουτσκι. Περιοριστική γιατί δεν κάνει μια προβολή στην ιστορία ότι η ίδια η τάξη διαμορφώνει τους οργανικούς της διανοούμενους, ότι μέχρι του σημείου η εργατική τάξη να διαμορφώσει τους δικούς της διανοούμενες, προφανώς ο ρόλος των προοδευτικών αστών παίζει ένα θεμελιακό χαρακτήρα, αλλά αυτό δεν είναι στο γυναικές. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι πάντοτε η εργατική τάξη περιμένει από την αστική διανόηση, την προοδευτική αστική διανόηση να παίρνει τα στοιχεία της θεωρίας της. Η εργατική τάξη συγκροτεί τους δικούς της οργανικούς διανοούμενους. Ο Λένιν λοιπόν μετασχηματίζει, αν θέλετε, δημιουργικά αυτή την αντίληψη και έτσι προχωρεί στην ιδέα του κόμματος. Ότι ο συλλογικός διανοούμενος, ο οποίος μπορεί να συγκροτήσει ένα πυρήνα διεύθυνσης με την ουσιαστική συμμαχία του ρόλου, χάραξης πορείας, καθορισμού του σχεδίου και του τελικού σκοπού της εργατικής τάξης και του εργατικού κινήματος, είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα νέου τύπου. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο του οποίου στη συμβολή ο Λένιν, η συμβολή του Λένιν ήταν, για το οποίο η συμβολή του Λένιν ήταν καθοριστική και το οποίο θα επαναλάβω, νομίζω, από τους μετάμαρξιστές. Αυτός που έπιασε περισσότερο αυτή την αντίληψη ήταν ο Γκράμσι. Αν θέλει να συζητηθεί, είναι εδώ και ο Αλέξανδρος που έχει ασχοληθεί πιο συστηματικά, μπορεί να μας πει την ενδιαφέρουσα άποψή του για την έννοια της ηγεμονίας κτλ. Το δεύτερο σημείο το οποίο έχει σημασία στην άποψη του Λένιν είναι το εξής. Είναι η σχέση αυθόρμητου συνειδητού, την οποία επαναφέρει στο προσκήνιο. Είναι μια άποψη η οποία έχει γίνει αντικείμενο επεξεργασίας από τους κλασικούς του μαρξισμού. Ο Λένιν επαναφέρει το σημείο αυτό, το οποίο έχει πολύ μεγάλη πολιτική σημασία και σήμερα. Ότι αυθορμήτως η εργατική τάξη, η συνείδηση της εργατικής τάξης, διαμορφώνεται μέσα στον καπιταλισμό, αυθόρμητος. Και αποκτά ορισμένες αυθόρμητες αποκρίσεις, αυθόρμητα αντανακλαστικά, αυθόρμητες αντιδράσεις. Τι δηλαδή, μπορεί να γίνει συντεχνιακή. Μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο πολλές φορές αδιέξοδου ριζοσπαστισμού, να τα σπάσω όλα. Να σπάσω τις μηχανές, να σκοτώσω τον προϊστάμενο κτλ. Το αυθόρμητο είναι πηγή του συνειδητού, είναι προϋπόθεση του συνειδητού. Δεν μπορεί να υπάρξει συνειδητό χωρίς να έχει προϋπάρξει ένας όρος πάνω στο οποίο διαμορφώνεται. Αλλά το αυθόρμητο, λέει ο Λένιν από μόνο του, δεν μπορεί να διαμορφώσει όρους πολιτικής δράσης. Η πολιτική δράση της εργατικής τάξης
απαιτεί το μετασχηματισμό του αυθόρμητου σε συνειδητό. Και για το μετασχηματισμό του αυθόρμητου σε συνειδητού, εκεί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το Κομμουνιστικό Κόμμα, όχι ως γραφειοκρατικός μηχανισμός, αλλά ως συλλογικός πολιτικός καθοδηγητής, ως συλλογικός διανοούμενος, ο οποίος δεν βρίσκεται πάνω από την τάξη, βρίσκεται μέσα στην εργατική τάξη, έχει μία σχέση αλληλεπίδρασης με την εργατική τάξη, ακούει την εργατική τάξη, ακούει τις διαθέσεις των μαζών, χωρίς να υποτάσσεται σε αυτές. Γιατί υπάρχουν κομμουνιστικά κόμματα, τα οποία νομίζουν ότι είναι λενινιστικά, όταν δεν ακούνε τις μάζες. Όπως υπάρχουν και κομμουνιστικά κόμματα που νομίζουν ότι είναι λενινιστικά όταν υποτάσσονται στις μάζες. Ο Λένιν έλεγε ακριβώς, προσπαθούσε να βρει την διαλεκτική τομή, τι σημαίνει ακούω τις διαθέσεις των μαζών χωρίς να υποτάσσομαι σε αυτές. Αυτός είναι ο ρόλος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Τώρα, έτσι ως μπόνους, έχω τρεις πίνακες του ιδίου θέματος. Είναι μια μαντόνα του Ραφαήλ, από τις πολλές πολυάριθμες μαντόνες που ζωγράφισε ο ίδιος η σχολή του, το εργαστήρι του. Μια αναγεννησιακή μαντόνα, μια πολύ ωραία κοπέλα που παρουσιάζει την Παναγία, ένα πολύ γλυκό παιδάκι που είναι το βρέφος, είναι ο Χριστός, δύο παιδικές φιγούρες, ένα φόντο στο οποίο η αναγεννησιακή ζωγράφη έδιναν μεγάλη σημασία, ένα τοπίο από πίσω. Πολλές φορές αυτό που ήθελε να υπενιχθεί ο αναγεννησιακός ζωγράφος το υπενισόταν στο φόντο. Ας πούμε στην Τζοκόντα, αν παρατηρήσετε, το φόντο της Τζοκόντας είναι ένα μυστηριώδες, ομιχλώδες τοπίο, το οποίο προφανώς ο Νταβίντσι δεν το είχε δει ποτέ στη ζωή του. Ήταν ένας υπενιγμός όμως. Πιθανόν ένας υπενιγμός για την θαρτότητα και το συγκυριακό της του ανθρώπινου βίου. Αυτό λοιπόν είναι μία μαντόνα, ένας θρησκευτικός πίνακας αναγεννησιακού περιεχομένου. Αυτός είναι μία γυναίκα που κρατάει ένα βρέφος. Είναι πίνακας ενός μεγάλου σοβιετικού ζωγράφου, του Κούσμα Πέτροφ Βοντγκίν, ή Βοντγκίν, ζωγραφισμένος το 1920, και ο τίτλος του πίνακα είναι το Πέτρογκρατ, δηλαδή η Πετρούπολη, έτσι ονομάζεται ο πίνακας, το 1919. Μαντόνα είναι και αυτή. Μία γυναίκα, σαν την Παναγία, με το τσεμπέρι εδώ, ένα παιδάκι το βρέφος, ο Ιησούς που κρατάει στα χέρια, και το φόντο. Το φόντο τι είναι? Κυριαρχούν τα μεγάλα ψηλά κτίρια, οι σχεδόν έρημοι δρόμοι, και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι προχωρούν σε κάποιο σημείο, πιθανόν να γίνεται μια διανομή τροφίμων ή όχι, αλλά είναι μια αγωνιούσα μαντόνα του σοσιαλιστικού ρεαλισμού. Είναι μια μαντόνα η οποία δεν έχει την ευχάριστη όψη του Ραφαήλ, έχει όμως τον υπενιγμό των αδυναμιών των πρώτων χρόνων της σοβιετικής εξουσίας. Και τελειώνοντας, είναι μια άλλη μαντόνα ενός σοβιετικού καλλιτέχνη του Μιχαήλ Σαββίτσκι, η οποία είναι η μαντόνα του πολέμου, έτσι ονομάζεται, η αντάρτισα μαντόνα, επειδή είναι το έχω ισπανικά, γκουεριλιέρα, όπως το λένε, μαντόνα, η αντάρτισα μαντόνα για την ακρίβεια, όπου πάλι έχουμε την ίδια εικόνα, Παναγία, το βρέφος, αλλά το πλαίσιο εδώ δεν είναι ούτε το αναγεννησιακό ιδεώδες της αναλογίας και του ανθρωπισμού, ούτε η σοβιετική αγωνία των πρώτων χρόνων της Σοβιετικής Ένωσης, της Επανάστασης και αν θα πετύχει, αλλά είναι ένας συμβολικός πίνακας, κατά τη γνώμη μου αρκετά αμήχανος ιδεολογικά, ένας πίνακας σοσιαλιστικού ρεαλισμού που θα τοποθετεί ένα θρησκευτικό θέμα στο πλαίσιο ενός πολέμου ή ενός ανταρτοπολέμου κτλ. Η ίδια
η ίδια ανάγκη θρησκευτικής απόδοσης ιδεολογικά αποδίδεται με διαφορετικούς τρόπους, διότι είναι διαφορετικές οι στιγμές, διαφορετικές οι εποχές, διαφορετική η κοινωνική βάση που γεννά την καλλιτεχνική κοσμοαντίληψη και το εικαστικό έργο και φυσικά διαφορετικό το ιδεολογικό-πολιτικό περιεχόμενο και των τριών πινάκων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.